Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στη σημερινή παρουσίαση. Σας παρακαλώ γράψτε μου να δω αν ακούγεται καλά ο ήχος για να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση. Λέγομαι Βίτσου Μαρία και κάνω παρουσιάσεις τις Τρίτες στις 8 η ώρα το απόγευμα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να ακούγουμε καλά για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε όπως πάντα με την παρουσίαση της τεχνολογίας και μετά πάμε στα νέα της εβδομάδας. Οπότε, τώρα ας ξεκινήσουμε. Καλησπέρα στους καινούριους ή σε όσους μπήκαν τώρα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Βλέπουμε εδώ έναν πίνακα τον οποίο φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας πριν περίπου 100 χρόνια και σε αυτό το πίνακα απεικόνισε τον κόσμο του μέλλοντος όπως ο ίδιος τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από την εποχή. Προέβλεψε ότι τα χήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές τις οποίες μπορείτε να διακρίνετε σε αυτό το πίνακα. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέδρεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη Γη. Έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, καθώς αυτό που προέδρεψε ήρθε νωρίτερα και είναι πλέον η δικιά μας πραγματικότητα. Βλέπουμε εδώ, έχουμε τους σύγχρονους δρόμους και φυσικά έχουμε και τις λιμενικές περιοχές. Όμως, όλα αυτά τα μέσα μεταφοράς που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη έχουν και κάποια μειονεκτήματα που βλέπουμε ότι εδώ έχουμε την υπερφόρτιση δικτύων μεταφορών και την έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο τρίτο και ίσως κυριότερο πρόβλημα της λύσης μας, όπου είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Όταν ο άνθρωπος κατασκευάζει δρόμους, κάνει εισβολή στη φύση. Η φύση όμως έχει τη δικιά της ζωή ύπαρξης και προσπαθεί παρόλα αυτά να αντισταθεί στον άνθρωπο. Ξέρουμε όμως ότι ο άνθρωπος είναι επίμονος, είναι φιλόδοξος, θέλει να πετύχει τους στόχους του και όλα αυτά τον κάνουν να ξεχνά πως ο ίδιος καταστρέφει και σκοτώνει τον κόσμο μέσα στον οποίο ο ίδιος ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια με τη σειρά τους μολύνουν το περιβάλλον και προκαλούν κάποια, ας πούμε, καιρικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα το φαινόμενο της οξύνης βροχής. Το επόμενο πρόβλημα που έχουμε σε αυτή τη λίστα είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα με το περιβάλλον, επειδή όταν συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μία μπρίζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με την καύση των ορυκτών καυσίμων, που επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι φυσικά η κατασκευή αυτοκινήτων που λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο επόμενος μας στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια της Γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου εκεί δεν υπάρχουν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκκους, ποτάμι, νέα χαράνδρες και άλλα ίσως φυσικά εμπόδια. Αλλά οι άνθρωποι κατέληξαν στην κατασκευή του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά όμως, σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη τη μεγαλύτερη κατανάλωση υλικών και προφανώς τον εξόδων. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου ανάποδου δρόμου έγιναν τον περασμένο αιώνα στην Γερμανία και τόσο στις μέρες μας στην Κίνα βλέπουμε πως έχουμε κάτι ανάλογο. Το τραμ με τροχοστινογραφία διαφέρει από το τραμ του εδάφους ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά με το απλό καθημερινό τραμ που εμείς χρησιμοποιούμε.
Εδώ βλέπουμε τρεις εικόνες. Έχουμε αριστερά το τελεφερίκι και δεξιά έχουμε τα εναέρια βαγόνια, τα οποία δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή. Σέρνονται από ένα σχοινί και δεν γίνανε εξάρτητες μεταφορές. Και εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Skyway, Ανατόλη Γιουνίτσκι, όπου μας λέει: «Δημιουργούμε μια βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτή των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών». Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης της επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο είδαμε νωρίτερα. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δευτέρου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές, ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό γενικά, δεν είναι κάποια καινούρια τεχνολογία. Βλέπουμε εδώ πέρα διάφορες χρήσεις των χορδών που κάνει ο άνθρωπος. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και αυτή είναι η διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής, όπου μπορούμε να διακρίνουμε αυτές τις δέσμες από σειρματόσχοινα ή άλλες χορδές, οι οποίες εξασφαλίζουν την εξαιρετική αντοχή τους στην ακαμψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Βλέπουμε κάτω από τις χορδές το υλικό πλήρωσης, το εσωτερικό το περιβάλλει το σώμα της σιδηροτροχιάς και πάνω από το σώμα έχουμε την κεφαλή της σιδηροτροχιάς. Λόγω της ανθεκτικότητας των συρριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατορρυσίες, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και τρομοκρατικές συνέργειες. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσει επίσης να γίνουν και οι καθημερινές διαδρομές πιο γρήγορες και άνετες για τους επιβάτες, αλλά και πιο ασφαλείς για το περιβάλλον. Υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς σε λειτουργία στο Κέντρο Τεχνολογίας της Λευκορωσίας και τώρα θα σας πω με λίγα λόγια τα πλεονεκτήματα που έχει το καθένα από αυτά. Εδώ βλέπουμε το πρώτο μας όχημα, το οποίο είναι το ευέλικτο. Τα κύρια χαρακτηριστικά της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή και το μικρό βάρος της. Αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μια τέτοια πίστα θα ήταν μια από τις πιο πρόσθετες λύσεις για υπηρεσίες μεταφοράς. Εδώ βλέπουμε το υπερελαφρύ. Η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς δομής τροχιάς είναι σπυροειδή σωλήνα με σύρμα που χάλει υπέρ υψηλής αντοχής στο εσωτερικό. Χάρη στην απρόσκοπη ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής. Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφριά δρομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για τα τελεφερή. Σε σύγκριση με αυτές, οι σπυροειδείς ράγες σωλήνων είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν, αλλά είναι και φθηνότεροι στην συντήρηση. Το επόμενο μας όχημα είναι το ημιάκαμπτο. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ημιάκαμπτης δομής τροχιάς είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα φόρτωσης. Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται διάφορα άλλα μοντέλα όπως το Unicon, το Unibus, το Unitrack και το Unibike. Το 2018 οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή της ημιάκαμπτης τροχιάς για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίο έχει αυξηθεί από 4 σε 6 τόνους σε ένα όχημα. Εδώ έχουμε το άκαμπτο. Αυτή η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας που φτάνει έως και τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς, ταυτόχρονα πάνω και κάτω. Αυτό εξοικονομεί την κατασκευή μιας πρόσθετης πίστας. Και εδώ έχουμε το τελευταίο μας όχημα, το οποίο είναι το φορτίο. Στη δομή της εμπορευματικής γραμμής, οι μηχανικοί του έργου τόνισαν τη δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης. Η διαδρομή στο κέντρο δοκιμών της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με την Unitrans, όπου είναι μια μεταφορά εμπορευμάτων τύπου ζώνης.
Η αυτόματη σταθμή φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης την δομή της τροχιάς. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής, Ανατόλη Γιουνίτσκι, εργάζεται σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Και ένα ερώτημα το οποίο ίσως να σας έχει γεννηθεί μέχρι στιγμής που ακούτε αυτήν την παρουσίαση είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Σαν μια πιο καινούργια τεχνολογία έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι φυσικά η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό και ήδη μέχρι στιγμής έχουμε αναφέρει σε αυτή την παρουσίαση πόσο μας ενδιαφέρει το όχημά μας να είναι οικολογικό προς το περιβάλλον, έτσι ώστε να μην το μολύνει. Είναι 3 φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται από φιλικά προς το περιβάλλον ήδη ενέργειας, την αιωλική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει επίσης και την βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας. Μία υπερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος από οροσειρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και έτσι εκατομμύρια εκτάσεις έφορης γης κάτω από τις ράγες θα παραμείνουν ανέγκυχτες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μια κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μια λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Και εδώ βλέπουμε τα υπολογισμένα δεδομένα 2 τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου. Έχουμε το πρώτο μας όχημα, το οποίο είναι για αστική χρήση περισσότερο, δηλαδή μεταφορά επιβατών μέσα στις πόλεις. Και βλέπουμε πως παίρνει 14 άτομα και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ το άλλο μας όχημα, το οποίο είναι για μεγάλες αποστάσεις, παίρνει 6 άτομα και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μαζικής μεταφοράς και βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές. Το όχημά μας όμως παρατηρούμε πως έχει το μικρότερο ποσοστό σε αυτό το διάγραμμα. Και αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πίσες χορδών εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος, που αυτό με τη σειρά του αποτρέπει τυχόν σύγκρουση με άλλα οχήματα, ζώα ή και ανθρώπους και έτσι μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγκυχτη, που σημαίνει πως τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν, όπου και αυτό με τη σειρά του είναι σημαντικό. Καθώς σίγουρα ξέρετε ότι για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους, να γίνουν ας πούμε εκρήξεις σε βράχους. Η υπέρια μεταφοράς χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα καθώς δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Εδώ έχουμε... Βλέπουμε συγκρίσεις Skyway με υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Τώρα θα ακολουθήσουν διαγράμματα βασισμένα πάνω σε αυτοκονίδια, τα οποία θα αναλύσουμε ένα-ένα. Και πάμε στο πρώτο μας διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες. Παρατηρούμε πως το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική αόρυση έχει το μεγαλύτερο ποσοστό στο διάγραμμά μας, σε ό,τι αφορά τις κεφαλούχες δαπάνες. Ενώ το όχημά μας έχει το μικρότερο ποσοστό, που είναι με το πράσινο. Προχωράμε στο επόμενο διάγραμμα, όπου το όχημα το οποίο λειτουργεί μαγνητική όρεση συνεχίζει να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό,
και το όχημά μας να διατηρεί το μικρότερο. Εδώ όμως στην περιβαλλοντική μόλυνση, εκτός το ότι παρατηρούμε πως το όχημά μας συνεχίζει να διατηρεί το μικρότερο ποσοστό, παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό της έχουν οι οδικές μεταφορές με αρκετά μεγάλη διαφορά σχετικά με τα υπόλοιπα οχήματα, μέσα μεταφοράς ουσιαστικά. Και αν θυμάστε, είδαμε σε ένα άλλο διάγραμμα το οποίο ήταν σχετικά με την επικινδυνότητα και εκεί πέρα οι οδικές μεταφορές είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό. Τώρα σε αυτό το διάγραμμα σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, το τελευταίο έχει κάνει τη μεγαλύτερη κατανάλωση. Μετά από αυτό ακολουθεί το όχημα μαγνητικής αιώρησης, το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, ο σιδηρόδρομος και τέλος τα οχήματα της Skyway. Αυτό το διάγραμμα είναι λίγο διαφορετικό, διότι βλέπουμε πως είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα ότι το όχημά μας έχει για πρώτη φορά το μεγαλύτερο ποσοστό ως το πιο ικανό μεταφορικό μέσο. Και μετά από αυτό, με μικρή διαφορά, ακολουθεί το μετρό και μεγάλη το τραμ. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το όχημά μας είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο. Και αν μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το όχημά μας κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Φεύγοντας από τα διαγράμματα, σας δείχνω λίγο και τις εκδοχές μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων και μικρών φορτίων. Το Unicorn, όπως ονομάζεται αυτό το ξεχωριστό είδος οχήματος, έχει μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Πριν από την είσοδο στην αγορά κάθε όχημα, και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων, πρέπει φυσικά να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έχει λάβει πάνω από 83 διπλώματα εύρεση τεχνίας σε 18 χώρες από τις ΗΠΑ μέχρι και την Κίνα. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και περαστικά υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Έκατεχνα Πάρκο, που είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης των οχημάτων. Κάθε χρόνο διοργανώνεται σε αυτό το μέρος το EcoFest, και χιλιάδες επενδυτές από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται σε αυτή τη χώρα για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να ενημερωθούν σχετικά με τα μελλοντικά της πλάνα και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα τα οποία βρίσκονται σε αυτό το χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρζα. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μια νέα λέξη στον πολεοδομικό σχεδιασμό.
Εδώ βλέπουμε όλες αυτές τις εταιρείες, τις οποίες πιστεύω όλοι σας τις γνωρίζετε. Το κοινό που μοιράζονται αυτές οι εταιρείες φυσικά είναι ότι κάποτε ξεκίνησαν από το μηδέν. Την αφετηρία τους δύσκολα ίσως κάποιος πίστεψε ότι μια μέρα θα έφταναν στο επίπεδο που βρίσκονται σήμερα και ότι θα κατακτούσαν τον κόσμο με την τεχνολογία τους ή τις υπηρεσίες που πρόσφεραν. Η τεχνολογία μας επίσης έτσι ξεκίνησε και αυτή σιγά σιγά από το μηδέν, σαν μια ιδέα ενός ανθρώπου, ενός επιστήμονα, η οποία σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκε σε έργο, το οποίο έργο προχωράει σιγά σιγά. Ακούμε κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα ή και κάθε μέρα νέα για τις πρόοδους που κάνει η εταιρεία μας. Και γι' αυτό, καθώς είναι και μία πολλά υποσχόμενη εταιρεία, θα δείτε πως μια μέρα θα φτάσει όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα. Και γι' αυτό το λόγο μην χάνετε την ευκαιρία σας, επενδύσετε όσο ακόμα έχετε χρόνο, διότι οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές, καθώς η τιμή τους θα ανεβαίνει μαζί με την αξία της εταιρείας. Και τώρα ας συνοψίσουμε. Η υπέργεια μεταφοράς Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και πάνω απ' όλα είναι φιλική προς το περιβάλλον, διότι σκέφτεται τον άνθρωπο και παράλληλα φροντίζει και διατηρεί το πλανήτη μας. Και τώρα, πριν προχωρήσουμε στα νέα της εβδομάδας, να υπενθυμίσω πως εδώ υπάρχει το chat και μπορείτε να γράφετε κάποιο σχόλιο ή ό,τι θέλετε. Επίσης, για τα νέα της εβδομάδας, τα αναρτούμε κάθε εβδομάδα στα chat που έχουμε για επενδυτές και όσους ασχολούνται με την εταιρεία. Όπου από εκεί μπορείτε να τα διαβάζετε και να ενημερώνεστε ή αλλιώς από το δικό σας back office μπορείτε να διαβάζετε τα νέα, έτσι ώστε πάντα να είστε ενημερωμένοι και να ξέρετε τι συμβαίνει στην εταιρεία μας, το οποίο το συνιστώ πάρα πολύ. Οπότε προχωράμε. Και βλέπουμε εδώ το πρώτο μας άρθρο, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 10 του μηνός. Και η εταιρεία μας γράφει πως εκείνη τη μέρα σηματοδοτείται η πολύ αναμενόμενη μετάβαση του έργου μεταφοράς χωρών στο τελευταίο του στάδιο, το 15ο. Ο καθένας από εσάς έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη του έργου και βοήθησε την εταιρεία να επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα στον τομέα της τεχνολογίας χωρών. Η ομάδα Skyward Community συγχαίρει κάθε συνεργάτη και επενδυτή για αυτή τη σημαντική περίσταση. Σας ευχαριστεί για τη συμβολή σας στην ανάπτυξη του έργου σε όλες τις 14 φάσεις του. Και τώρα το έργο προχωρά στο κρίσιμο 15ο στάδιό του. Η υποστήριξή σας είναι ιδιαίτερη σημαντική για την υλοποίηση όλων των στόχων της τεχνολογίας και για την προώθηση των μεταφορών μεχοντές στην παγκόσμια αγορά. Το τελευταίο 15ο στάδιο αποτελείται από υποστάδια, το 15,1, 15,2 και 15,3. Καθένας από αυτούς υλοποιεί τις εργασίες που εγκρίθηκαν στο σχέδιο τελικό στάδιο του έργου. Και γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα νέα της εταιρείας. Υπάρχουν πολλά σημαντικά νέα και μεγάλα γεγονότα μπροστά. Προχωράμε στο επόμενο μας νέο, το οποίο είναι ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στις 11 του μηνός. Η Unisquisition Technologies υποβλήθηκε σε αιτήσιο έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας περί ελεγκτικών δραστηριοτήτων και των εθνικών κανόνων για τις ελεγκτικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με την Fin Expertise Bell Audit LLC, η USD έφτασε σε αυτάρκεια για πρώτη φορά μετά από την ίδρυσή της. Επιπλέον, η εταιρεία έχει αυξήσει σημαντικά το μέγεθος του ενεργητικού της το 2022.
Κατά τη γνώμη του ελεγκτή, οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται δίκαια από κάθε ουσιώδη άποψη. Την οικονομική θέση της εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2022, τις οικονομικές της επιδόσεις και τις αλλαγές στην οικονομική της θέση. Συμπεριλαμβανομένων των ταμιακών ροών για το έτος που έληξαν σύμφωνα με τη νομοθεσία της Λευκορωσίας. Και σύμφωνα με τα αποτελέσματα των χρηματοοικονομικών και οικονομικών δραστηριοτήτων, η UNISCO Technology πραγματοποίησε κέρδη το 2022, γεγονός που επέτρεψε στην εταιρεία να επιτύχει αυτάρκεια. Η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας μηχανικών κατά την περίοδο αναφοράς, δηλαδή η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού για συγκροτήματα μεταφορών και υποδομής UNISCO Technology. Προχωράμε στο επόμενο μας άρθρο που δημοσιεύτηκε στις 12 του μηνός. Η ασφάλεια της USky Transport and Infrastructure Technology είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες των μηχανικών USky Transport. Για παράδειγμα, οι εκπρόσωποι από το Τμήμα Πολιτικής Άμυνας της Σάρζα επισκέφτηκαν το Κέντρο Δοκιμών και Επιστοποίησης της USky για να μάθουν για τις νέες λύσεις μεταφοράς. Σκοπός της επίσκεψης του τμήματος ήταν η αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων και από την άποψη της πολιτικής άμυνας, καθώς η USky Transport and Infrastructure Technology είναι μια ολοκένουργια τεχνολογία που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ στην Σάρζα. Ως εκ τούτου, ετοιμάστηκαν ορισμένες ερωτήσεις για την ομάδα μεταφορών της USky. Οι ειδικοί της USky Transport ανέλαβαν να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις του τμήματος πολιτικής άμυνας της Σάρζα με το πιο λεπτομερή τρόπο και περιέγραψαν επίσης ένα σχέδιο για περαιτέρω συνεργασία στο τομέα της ασφάλειας. Οι ειδικοί της USky Transport ανέλαβαν να απαντήσουν σε όλες αυτές τις ερωτήσεις του Τμήματος Πολιτικής Άμυνας της Σάρζα με το πιο λεπτομερή τρόπο και περιέγραψαν επίσης αυτό το τομέα στην ασφάλεια. Συγγνώμη, το προχώρησα λίγο μπροστά. Και έχουμε ένα τελευταίο νέο για το οποίο δυστυχώ δεν έχω slide, γιατί θα το πω προφορικά έτσι. Το οποίο δημοσιεύτηκε σήμερα 16 του μηνός. Η τεχνολογία UST απαιτεί μια ολοκληρωμένη επικοδομητική προσέγγιση από την ανάπτυξη έως τη δοκιμή σε κέντρα δοκιμών. Η εταιρεία διαθέτει τις επιστημονικές, σχεδιαστικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις για την επιλύση προβλημάτων διαφορετικών επίπεδων πολυπλοκότητας. Συνολικά, η UNISCO Technologies διαθέτει περισσότερα από 50 γραφεία σχεδιασμού και τμήματα που εδραίουν σε ένα γραφείο 9 ορόφων στην οδό Ζνανταρόζνοια. Κάθε μονάδα εργάζεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία έχει δημιουργήσει μια ισχυρή επιστημονική και τεχνική βάση. Σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο της UNISCO Technologies, Nadezhda Kosareva, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψεις οι τρέχουσες τάσεις κατά την εισαγωγή καινοτομιών στο κλάδο των μεταφορών. Και μας λέει: τα σημερινά προβλήματα μεταφορών δεν μπορούν να αγνοηθούν. Είμαστε μπροστά από την καπύλη, δημιουργώντας υπέργεια συγκροτήματα που είναι ιδιαίτερα προσαρμόσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον, ασφαλή και οικονομικά προσιτά, σε σύγκριση με τις συμβατικές λύσεις. Είναι αδύνατο να μην παρατηρήσετε πόσο γρήγορα αλλάζει ο κλάδος των μεταφορών, εισάγοντας drones ή και τα λεγόμενα αεροταξί. Είμαι βέβαιη ότι τα συγκροτήματα UST μπορούν να ανταγωνιστούν οποιαδήποτε από τις προηγούμενες λύσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των μεταφορών επιβατών και εμποδισμάτων, όπως μας λέει η Nadezhda. Και με αυτά τελειώνουμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Τα νέα, όπως είπα πριν, τα έχω αναρτήσει και μπορείτε να διαβάσετε με περισσότερες λεπτομέρειες.
Οπότε τελειώνουμε εδώ για σήμερα. Ρωτήσεις, κάτι άλλο δεν βλέπω. Και οπότε σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο. Ακόμα δεν ξέρω πότε θα γίνει η επόμενη παρουσίαση, οπότε όταν είναι θα σας προειδοποιήσω και θα γράψω. Και μέχρι τότε, σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της μέρας, καλό βράδυ και τα λέμε την επόμενη φορά. Καλό σας βράδυ!